και τους συγγενείς που τους θρυνούν. Την άλλη μέρα φυσικά πήγα στο νοσοκομείο και έδωσα αίμα. Σε τρεις μέρες θα έγιναν τα αποτελέσματα. Ήταν τρεις μέρες αργές, τρεις μέρες βασανιστικές. Τρεις μέρες οι οποίες, ξέρω, νομίζω ότι κουβαλούσαν το βάρος μιας σκληρής υποψίας. Σε τρεις μέρες ξαναπήγα. Τότε μου έδωσαν ένα φάκελο και μου είπαν να πάω στο τμήμα ειδικό λοιμόξεων. Πάδωσα εκείνη τη στιγμή. Τελικά έγινε αυτό που φοβόμουν. Κοιτούσα το φάκελο και φοβόμουν να το κρατήσω. Ίσως γιατί φανταζόμουν την αλήθεια που έκρυβε μέσα. Το Μαμάτσι Οποδοσάκιο Νοσοκομείο Κοζάνης, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, διοργάνωσε χθες εκδήλωση με θέμα AIDS, μικρές αληθινές ιστορίες εξομολογήσεις. Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σε συνεργασία με το Δήμο Κοζάνης, τη Θεατρική Ομάδα Οχληρή και το Οικαστικό Εργαστήρι. Και σήμερα, σαν κάθε χρόνο, γύρω στις 1η Δεκεμβρίου, που είναι η Παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS, οργανώσαμε πάλι σαν Επιτροπή Λοιμόξεων, με τη βοήθεια από διάφορες καλλιτέχνες ερασιτεχνών και όχι, της Κοζάνη, μία εκδήλωση για να περάσουμε στο κοινό ότι μην το ξεχνάμε, το έχουμε δίπλα μας, μπορεί να είναι το παιδί μας, μπορεί να είναι ο αδερφός μας, ο φίλος μας, όλοι μπορεί ανά πάσα στιγμή να καλούμε, όπως σου είπα και στην εισήγησή μου, γιατί μην ξεχνάμε ότι είναι ο μοναδικός γιος που έρχεται καλεσμένο, δεν έρχεται από μόνος του. Άρα δηλαδή πρέπει να επικεντρωθούμε επάνω στη προφύλαξη. Για αυτά. Προφυλάξου και προφύλαξε τους γύρους σου είναι το διαχρονικό μήνυμα που θέλει να περάσει το νοσοκομείο για την νόσο του AIDS. Εγώ θέλω να ελπίζω και θέλω να πιστέψω ότι το ξέρει και αυτό διαπιστώνεται πάρα πολύ απλά. Αν θυμάστε, γύρω στο 2010 με 2013 υπήρχε μια έξαξη προπαντός στους κρίστες εντοφλεύει ναρκωτικές ουσίες. Και έχουμε λόγω της ενημέρωσης και της διαφήμισης ακριβώς μια πτώση πάρα πολύ σημαντική. Άρα αυτό πρέπει, εγώ θέλω να ελπίζω ότι το ξέρει. Βέβαια, τι μπορούμε να κάνουμε, να το περάσουμε. Και πού να το περάσουμε, στη καινούρια γενιά. Στη καινούρια γενιά που αρχίζει, γιατί κακά τα ψέματα είναι πρώτα απ' όλα με τη σεξουαλική συμπεριφορά η μετάδοση αυτού του ιού και βέβαια υπάρχουν μετά και άλλες μεταγγίσεις, τρυπήματα, δηλαδή οτιδήποτε βιολογικό υγρό υπάρχει μπορεί να μεταδίδεται. Βέβαια, όλα εξαρτάται από την ποσότητα. Μην το ξεχνάμε. Δηλαδή δεν είναι ότι τσιμπιόμαστε λίγο και αμέσως φοβόμαστε. Όχι, γιατί είναι το υλικό φορτίο του κομμάτι του υγρού που πρέπει πάντα να έχουμε υπόψη μας. Αλλά σίγουρα μεγάλο και προπαντός στα στατιστικά που μπορείτε να βρείτε από μόνοι σας στην ιστοσελίδα του Κελπνό, θα δείτε ότι φέτος πάλι εκεί που υπάρχει το μεγαλύτερο ποσοστό, τουλάχιστον μιλώντας για την Ελλάδα, είναι πάλι από σεξουαλικές συμπεριφορές. Χωρίς προφύλαξη. Άρα αυτό δηλαδή πρέπει να περάσει. Δεν είμαστε κανένα να μπορέσουμε να κατηγορήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η συμπεριφορά. Όλοι νομίζω ότι γιατί είμαστε άνθρωποι έχουμε και αδυναμίες. Από εκεί και πέρα πρέπει να προφυλακτούμε και να προφυλάξουμε τους γύρω μας κατά επέκταση.